Αλλάζουμε θέμα. Φυτεία κάναβης που μετρά 200 δενδρύλια εντοπίστηκε στην Ιεράπετρα. Ο μεγαλύτερος όγκος ήταν μέσα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο θερμοκηπίων, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός. Συνελήφθη χθες το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 6 στην τοποθεσία κεφάλαια του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταυρού του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου και του Ταΐλα Σιθίου, ένας αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας ετών 33 για καλλιέργεια φυτείας δενδρυλίων κάναβης. Ειδικότερα ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, σύμφωνα με τις οποίες μέσα σε θερμοκήπιο κυπευτικών καλλιεργεί το φυτεία κάναβης, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε μεικτή συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου και του Ταΐλα Σιθίου, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός του θερμοκηπίου ο 33χρονος αλλοδαπός τη στιγμή που φρόντιζε φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 200 δενδρύλια ύψους από 30 εκατοστά έως 1 μέτρο και 10 εκατοστά που βρίσκονταν στο στάδιο ανάπτυξης. Επιπλέον, στον προάβλιο χώρο του θερμοκηπίου βρέθηκε και κατασχέθηκε φυτώριο κάναβης, αποτελούμενο από 693 κυπελάκια στο στάδιο του φυτρώματος. Όπως ομολόγησε εξεταζόμενος κατά την προανάκριση, ο 33χρονος αλλοδοπός ενεργούσε κατά εντολή Έλληνα 31 ετών κατοίκου της ευρύτερης περιοχής του περάματος Ρεθύμνου, ο οποίος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφόρου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας Ρεθύμνου. Οι συλληφθέντες με τη σχηματιζόμενη δικογραφία θα αποσταλούν αρμοδίως.